Διεθνές τουρνουά τένις για παιδιά, αγόρια, κορίτσια 14 χρονών. Κύριε Σταματιάδη, πώς είδατε τον αγώνα αυτόν που ήρθατε στην Αλεξανδρόπολη για να τιμήσετε με την παρουσία σας και τον σύλλογο, τον ιστορικό σύλλογο? Όπως λέτε, ιστορικός ο σύλλογος με μεγάλη παράδοση. Το τένις στην Αλεξανδρόπολη έχει μεγάλη παράδοση. Είναι χαρά μας που πλέον η Αλεξανδρούπολη φιλοξενεί ένα τουρνά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Το επίπεδο των αγώνων είναι πολύ ψηλό, οι συμμετοχές είναι πάρα πολύ δυνατές και ευελπιστούμε, είναι βέβαιο ότι αυτό το τουρνά θα αποτελέσει πλέον παράδοση και θα γίνεται κάθε χρόνο στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Παπανδρούδη, σαν πρόεδρος της Αλεξανδρούπολης, αυτήν την δήλωση, παύλα είδηση που ακούσαμε αυτή τη στιγμή, πώς την αντιμετωπίζετε σαν σωματείο, σαν σύλλογο? Την κρατάμε φυσικά και είναι χαρά μας του χρόνου, περίπου στην ίδια εποχή, να διοργανώσουμε ξανά το Tennis Europe στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω ότι σαν πρώτη διοργάνωση πήγαμε αρκετά καλά. Φυσικά τα περιμένουμε τα σχόλια από τους συμμετέχοντες και θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Κύριε Σταματιάδη, καινούργιες δημοτικές αρχές, καινούργιες περιφερειακές αρχές. Η Ομοσπονδία έχει στα πλάνα της επισκέψεις έτσι ώστε να προωθήσει την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων ή τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Θράκη, ο Εύρος, η Ανατολική Μακεδονία? Αυτό είναι βέβαιο και ευελπιστούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι κοντά στα σωματεία μας. Η πραγματικότητα είναι μία, ότι το τένις και τα άλλα αθλήματα της Ομοσπονδίας μας γνωρίζουν μία αλματώδη ανάπτυξη. Οπότε είναι βέβαιο ότι και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις θα σταθούν κοντά στα σωματεία και σε αυτή την ανάπτυξη, διότι πλέον είναι ένα αίτημα μιας μεγάλης κοινωνίας, της τενιστικής κοινωνίας όλων των πόλεων. Και φυσικά στην περιοχή που είμαστε τώρα, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί ενήλικες οι οποίοι παίζουν τένις και υπάρχει ανάγκη καινούργιων εγκαταστάσεων και βελτίωση των υπαρχουσών.